ένα τεράστιο χαμόγελο που έβγαινε μέσα από την ψυχή του, ο μικρός Μενέλαος από το Ηράκλειο είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Το δεντρόσπιτο που στήθηκε μέσα στον κήπο του σπιτιού του είναι πλέον εκεί και όχι μόνο στα όνειρά του, καλύτερο όπως λέει από όσο το περίμενε. 10 στα 10. 10 στα 10 ήταν έτσι όπως το ήθελες. Ακριβώς. Και παραπάνω. Και τι θα κάνεις μέσα στο δεντρόσπιτο? Α, τι θέλω. Έρχονται και οι φίλοι σου? Ναι. Βιώνοντας εδώ και 2 χρόνια μια καθημερινότητα που περιλαμβάνει από χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες σε κλινικές, ο 8χρονος Μενέλαος τη σημερινή μέρα την περίμενε υπομονετικά και με λαχτάρα. Και το Make-A-Wish φρόντισε η έκπληξη όχι απλά να άξιζε την αναμονή, αλλά να δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στο Μενέλαο, που με τους φίλους του και τα αδέρφια του σήμερα φρόντισε να μοιραστεί αυτή την τεράστια χαρά. Το Make-A-Wish ήταν μαζί μας 1 χρόνο τώρα. Όχι μόνο γιατί η διεκπαιρέωση της ευχής αυτής, δεν είναι μόνο αυτό θέλω να πω. Ήταν με τις εκπλήξεις του κοντά, στα γενέθλιά του, στα Χριστούγεννα, στην περίοδο που ήμασταν στην Αθήνα για το χειρουργείο. Ήταν εκεί για να του υπενθυμίσω ότι Μενέλα έκανε κουράγιο, γιατί κάτι μεγάλο έρχεται για σένα. Και αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ είναι αυτό το νόημα πραγματικά του Make a Wish. Να βλέπεις το παιδί σου να παίζει με τα άλλα παιδιά. Ναι, να ξεχνάω ό,τι έχω περάσει και χαίρομαι αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έχουν συνηθίσει μια άλλη κουλτούρα εμείς του νοσοκομείου, να το ξυπνάνε οι γιατροί, να με φάρμακα. Και αυτό να βλέπεις το παιδί σου να παίζει ένα φυσιολογικό πράγμα, να το βλέπεις να παίζει με άλλα παιδιά, να ξεχνάει ότι φοράει ένα τεχνητό μέλος, να ξεχνάει ότι έχει περάσει και να το βλέπεις ότι πραγματικά το ζει, χαίρεσαι. Είναι πολύ δυνατός όμως ο Μενέλαος, τον βλέπω. Εμένα αυτός μου δίνει δύναμη. Εγώ έχω γονατίσει πολλές φορές. Αυτός με έχει σηκώσει. Δίπλα στην οικογένεια του Μενέλαου, ένας μεγάλος κύκλος ανθρώπων που το χαμόγελό τους έκανε ακόμη μεγαλύτερη τη χαρά τους, με το δεντρόσπιτο, όπως είπα, να αποτελεί πλέον σήμα κατά τεθέν της αγάπης, της δύναμης, της ελπίδας, ότι τα δύσκολα περνούν ευχολότερα όταν έχεις δίπλα σου ένα χέρι για να πιαστείς και κάτι όμορφο για να περιμένεις.